Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωση. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι όταν συζητούσαμε και αποφασίσαμε για τη σημερινή εκδήλωση και την προβολή του ντοκιμαντέρ, δεν ήταν γνωστό ότι θα επιχειρηθεί και θα ολοκληρωθεί, από ό,τι φαίνεται επιτυχημένα εντό εισαγωγικών, η έξοδος της Ελλάδας στις αγορές, που ήδη από το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας συζητιέται και προετοιμάζεται. Για την κυβέρνηση θα επιχειρηθεί αυτή η πράξη να εμφανιστεί ως το τέλος του μνημονιακού κύκλου, ουσιαστικά ότι θα σηματοδοτήσει την κανονικότητα της Ελλάδας, την επιστροφή στις αγορές, το γεγονός δηλαδή ότι πλέον μπορεί να δανειστεί. Τίποτε από όλα αυτά δεν ισχύει. Στην πραγματικότητα, ακόμα και αυτή η επιστροφή στις αγορές έχει πάρα πολύ στήσιμο από πίσω και γίνεται εσπευσμένα για έναν πάρα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Γιατί την Πέμπτη βγαίνει στη δημοσιότητα η έκθεση για το ελληνικό χρέος από το ΔΝΤ. Είναι η έκθεση βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους, η οποία θα αποδείξει ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο. Καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν ήταν δυνατόν να βγει η κυβέρνηση και να δανειστεί από τις αγορές, έχοντας μία έκθεση στην πλάτη της, η οποία θα αποδεικνύει ότι αυτό το χρέος δεν μπορεί να πληρωθεί, είναι μη βιώσιμο. Αξίζει εδώ να κάνουμε μία αναδρομή στα σχέδια της κυβέρνησης, στο τι ακούσαμε όλο το χειμώνα που μας πέρασε. Έλεγε λοιπόν η κυβέρνηση ότι πρέπει να ψηφίσουμε λίγα μέτρα, τα οποία δεν είναι και τίποτε. Μετά όμως έρχεται η ένταξη της Ελλάδας στην ποσοτική χαλάρωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, έρχεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που βγάζει βιώσιμο το ελληνικό χρέος, βγαίνουμε και στις αγορές με το σπαθί μας και στη συνέχεια όλα μέλη γάλα. Από αυτά το μοναδικό που έγινε ήταν να ψηφίσει η Ελληνική Βουλή για πολλωστή φορά με διαδικασίες κατεπήγοντος την αύξηση της φορολογίας και μάλιστα για τα πιο λαϊκά, για τα πιο φτωχά στρώματα, καθώς μειώθηκε το αφορολόγητο, νέα μείωση στις συντάξεις και πάρα πολλά ακόμα μέτρα από τα οποία ξεχωρίζω δύο. Το ότι πάβει η διαδικασία δίωξης για δύο στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ και πάβει ακόμα και η διαδικασία διώξεων για τον Γεωργίου της Ελστάτ, και ξέρουμε πάρα πολύ καλά, όπως έστοχα έδειξε και το ντοκιμαντέρ, το σπουδαίο ντοκιμαντέρ της ΕΑΤΤΕΜ, την ευθύνη, το πόσο σημαντικό ήταν το έργο που προσέφερε ο Γεωργίου το 2010 για να ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία με τα ελληνικά βασανιστήρια, με την υπαγωγή στο μνημόνιο. Αυτό που πρέπει να ξεχωρίσουμε όμως είναι πως ήταν εκ των προτέρων γνωστό ότι αυτό το σχέδιο δεν μπορούσε να προχωρήσει. Όλη η κυβέρνηση, ο Αλέξης Τσίπρας, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, τους προηγούμενους μήνες υπόσχονταν ότι η Ελλάδα θα ενταχθεί, ότι θα εφαρμοστούν τα μέτρα ελάφρυνσης του δημόσιου χρέους. Επρόκειτο για τα μέτρα τα οποία είχε ψηφίσει η κυβέρνηση στο Eurogroup τον Μάιο του 2016 και εκεί περιλαμβάνονταν τρία πακέτα μέτρων, το βραχυπρόθεσμο, το μεσοπρόθεσμο και το μακροπρόθεσμο. Το βραχυπρόθεσμο ήδη ξεκίνησε. Για το μεσοπρόθεσμο, το οποίο το υποσχόταν η κυβέρνηση με τη λήξη της αξιολόγησης και την ψήφιση του τετάρτου μνημονίου, το ίδιο η απόφαση του Eurogroup έγραφε πάρα πολύ καθαρά ότι θα εφαρμοστεί με τη λήξη του προγράμματος. Τον Αύγουστο του 2018, και έχουμε καταλάβει όλα αυτά τα χρόνια πως όταν λένε κάτι το εννοούν και πολύ περισσότερο όταν έχει και την υπογραφή της ελληνικής κυβέρνησης, κανένας δεν δικαιούται να αρχίζει να παίζει με αυτό. Το συμπέρασμα είναι πάρα πολύ απλό. Η ελληνική κυβέρνηση σπεκούλαρε όλο το προηγούμενο διάστημα, εξαπατούσε την ελληνική κοινωνία όταν υποσχόταν πως οι Ευρωπαίοι θα ανοίξουν το πακέτο ελάφρυνσης του δημόσιου χρέου. Εδώ ας εξετάσουμε λίγο καλύτερα την ορολογία που χρησιμοποιούν. Δεν μιλούν για μείωση του δημόσιου χρέους, δεν μιλούν για διαγραφή του δημόσιου χρέους,
μιλούν για ελάφρυνση του δημόσιου χρέους, έχοντας εξ αρχής χαμηλώσει τον πήχη και ταυτόχρονα έχοντας το δικαίωμα να αβαντάρουν, να παίζουν με μία έννοια που ξέρουν πως είναι πάρα πολύ φιλική στην ελληνική κοινωνία, που ξέρουν πως ο ελληνικός κόσμος, ο ελληνικός λαός θέλει, έχει συμφωνήσει για τη διαγραφή του δημόσιου χρέους. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και αυτά τα μέτρα του Eurogroup του Μαΐου του 2016 και να εφαρμοστούν, δεν θα επέλθει σοβαρή μείωση του δημόσιου χρέους. Πρόκειται για παραμετρικές ίσονο σημασίας αλλαγές, οι οποίες δεν πρόκειται να πειράξουν το ύψος του και γι' αυτό το λόγο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το έκρινε μη βιώσιμο. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και αυτή η εμπειρία είναι διδακτική, γιατί έρχεται 2 χρόνια μετά να αποδείξει αυτό που λέγαμε και το 2015 όταν γράψαμε και εκδόθηκαν τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο του 2015 τα 2 πορίσματα της Επιτροπής Αλήθειας Δημόσιου Χρέους όταν ήταν πρόεδρος της Βουλής η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αυτό που λέγαμε πάρα πολύ απλά, δεν πρόκειται να επαναλάβω τίποτε από όσα έλεγε προηγούμενα το ντοκιμαντέρ, είναι πως η υπερχρέωση δεν επιδέχεται φιλολαϊκής, αριστερής, καλούτσικης διαχείρισης. Η υπερχρέωση ή την αποδέχεσαι και εξαθλιώνεσαι και υπάγεσαι σε ένα καθεστώς περιορισμένης κρατικής κυριαρχίας ή την αποτινάσεις μέσα από μονομερείς ενέργειες, κηρύσσοντας άμεσα στάση πληρωμών επί του δημόσιου χρέους και διαγραφή του δημόσιου χρέους μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σύγκρουσης, το οποίο περιλαμβάνει κατά την άποψή μου και έξοδο από το ευρώ και σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν 2 χρόνια υπήρχαν αυταπάτες ότι μπορεί να υπάρξει μία λίγο καλύτερη διαχείριση. Αυτό το οποίο αποδείχθηκε αυτά τα 2 χρόνια είναι πως δεν μπορεί να υπάρχει καλύτερη διαχείριση. Υπερχρέωση σημαίνει εξαθλίωση και γι' αυτό το λόγο αυτό το οποίο απαιτείται ακόμα και τώρα είναι μονομερείς ενέργειες, πάυσης πληρωμών και διαγραφής του δημόσιου χρέους. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.